Βεβαίως, θα πάμε να γευτούμε το γλυκό του κουταλιού και ακολούθως ο Χρήστος σήμερα θα φτιάξει υπέροχες νηστίσιμες κούπες. Πάμε. Περίμενε, Μαρία. Τα γλυκά του κουταλιού αποτελούν το πιο γλυκό καλωσόρισμα για τον επισκέπτη κάθε φιλόξενου ελληνικού σπιτιού. Συνοδεύονται συνήθως από έναν μερακλείδικο κυπριακό καφέ και ένα ποτήρι παγωμένο νερό. Ονομάζονται γλυκά του κουταλιού γιατί συνήθως το μέγεθός τους όταν σερβίρονται είναι τόσο όσο ενός γεμάτου κουταλιού. Εμείς επισκεφτήκαμε την κυρία Κατερίνα Χριστοφόρου στον όμορφο Δωρό, η οποία φτιάχνει γλυκά του κουταλιού από το 1993. Κυρία Κατερίνα, πότε ξεκινήσατε να φτιάχνετε γλυκά του κουταλιού? Δεν υπάρχει ηλικία. Νομίζω μόλις άρχισα να καταλαβαίνω από μαγειρική, άρχισα να φτιάχνω γλυκά, γλυκίσματα και έβλεπα τη μητέρα μου να φτιάχνει τα γλυκά του κουταλιού. Τις ωραίες μυρωδιές μου έκαναν εντύπωση. Οπότε νομίζω από 12 χρονών. Καλά, άρχισα ως χόμπι όταν ήρθα από την Αυστραλία το 1993. Και ήταν με τις φίλες μου, τα έκανα δώρο στη γειτονιά κτλ. Μετά άρχισα να παίρνω στα μπακαλίκα της γειτονιάς, στα σούπερ μάρκετ και μετά σιγά σιγά ξαπλωθήκαμε και φτάσαμε μέχρι εδώ. Μάλιστα. Η διαδικασία για να φτιάξετε οποιοδήποτε γλυκό, πώς ξεκινά, κυρία Κατερίνα? Πρώτα το διαλέγεις το φρούτο σου. Θα είναι καθαρό, αν θέλει ψήσιμο θα το ψήσεις, θα το πλύνεις φυσικά, θα το ψήσεις. Αν είναι, θέλει, σαν τα εσπεριδοειδή, θέλουν λίγο τρίψιμο ούτως ώστε να ανοίξουν οι πόροι, να μπορεί να εισχωρήσει μέσα το νερό και το σιρόπι να ψηθούν και να είναι εύγευστο. Θα βάλεις μετά το ψήσιμο στο νερό, θα το βάλεις στο σιρόπι, στο ζάχαρη. Θα το ψήσεις μίαν ή δύο ανάλογα φορές που χρειάζεται. Το κάθε γλυκό θέλει, έχει διάφορον τρόπο. Και όταν είναι έτοιμο το σιρόπι, το ανάλογος να πέφτει η πυκνότητα που χρειάζεται, θα το τελειώσεις. Θέλω λίγο να σταθούμε και στα παράξενα γλυκά που φτιάχνετε εδώ. Εκτός από αυτό που μας έχεις αναφέρει, υπάρχει και γλυκό κρεμμύδι, σκόρδο. Έτσι είναι. Σκόρδο, παπουτσόσικο, τα οποία θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, τώρα τελευταίως φτιάξαμε το σκόρδο, το κρεμμύδι. Το παπουτσόσικο, το οποίο έχει τεράστια επιτυχία, μπορώ να πω, και σύντομα θα τα βάλουμε και στα σούπερ μάρκετ. Όλοι το ζητούν. Η ντομάτα, το αγκουράκι, το ginger, ο ανανάς, το pineapple, ακόμα και κολοκάσι. Και ακτινίδιο, ναι. Το ακτινίδιο, εντάξει, έχει καιρό που το φτιάχνουμε. Το κολοκάσι είναι τώρα πρόσφατο. Άρα, οτιδήποτε μπορεί να γίνει γλυκό. Οτιδήποτε, οτιδήποτε, ναι, από φρούτο και λαχανικό. Τώρα, αν αρέσει σε κάποιους ή όχι, να πω και εξαρτάται. Τα γλυκά του κουταλιού τα συστήνεται ανεπιφύλακτα, με μέτρο φυσικά, και για αυτούς που θέλουν να προσέχουν λίγο περισσότερο τη σιλουέτα τους, υπάρχουν και τα γλυκά της δίαιτας. Τα οποία έχουμε πιο πολύ για τους διαβητικούς τα συστήνομαι. Τα φτιάχνουμε με σορβιτόλι. Έχουν πολύ λίγες θερμίδες, μόνο τη θερμίδα μπορώ να πω του φρούτου. Εσείς εδώ τι γλυκά φτιάχνετε που είναι της δίαιτας? Εδώ φτιάχνω το γλυκό τριαντάφυλλο, που είναι και για τη δυσκυλιότητα φάρμακο. Γλυκό καρπούζι, το σίκο, το νερατζάκι και το πράσινο και το φύλλο, το καριδάκι, το βαζανάκι και ορισμένες μαρμελάδες.